Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε Σκανδαλίδη, να σας καλωσορίσουμε στην πόλη μας, να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε να μας παρακορήσετε αυτή τη σύντομη συνέντευξη. Και να ρωτήσω καταρχάς... Καταρχήν να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην Κομοτηνή. Νομίζω ότι είναι μια από τις αγαπημένες μου πόλεις. Έχω έρθει εδώ επανειλημμένα και σαν υπουργός Αιγαίου και σαν υπουργός εσωτερικών και στο κόμμα πολλές φορές και πιστεύω ότι είναι μια πόλη με συναρπαστικές έτσι πλευρές. Και θεωρώ ότι είναι η άδρα μιας περιφέρειας που είναι πια ζωντανή για την πατρίδα μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να χαρακτηρίζει θετικά την περιοχή μας ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, ένας γραμματέας ο οποίος έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί και τα καταφέρνει καλά, ακόμη και αν βρέθηκε σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Αυτό είναι θέμα σχέσης με το χώρο, είναι θέμα συνείδησης και προβλώς είναι θέμα βιώματος και ιστορικής διαδρομής. Νομίζω ότι η γνώση, αν παντρεύεται με μια συναισθηματική στάση και θέση που έχει σχέση με τους αγώνες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, κάνει κάποιον να τα βλέπει τα πράγματα ίσως πιο πάνω από τις εφήμερες και τις μικροαντιθέσεις. Και αυτό, αν κρατά σταθερή τη ρότα και την πηξίδα, δίνει τη δυνατότητα να προχωρούν τα πράγματα πιο μπροστά. Και αυτή είναι η φιλοδοξία δικιά μου. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν στην Κομοτηνή, στην έδρα της περιφέρειάς μας, για να κηρύξετε και την έναρξη τυπικά του προεκλογικού αγώνα ενώπιση των ευρωεκλογών. Ένας προεκλογικός αγώνας που για εσάς ως κίνημα φαντάζομαι ότι ήδη έχει πάρει κάποια χαρακτηριστικά θετικά ή αρνητικά. Να κάνουμε μια γενική αποτίμηση έτσι στην έναρξη αυτού του αγώνα. Ναι, νομίζω ότι το πολιτικό κλίμα κάτω από το οποίο διεξάγεται αυτός ο προεκλογικός αγώνας σκιάζεται κυριολεκτικά από το Κόσοβο και την κρίση. Είναι ένας αστάθμητος παράγοντας αυτή η κρίση σε ένα ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο, όπως έχει γίνει η Βαλκανική το τελευταίο καιρό, και με τη φωτιά να καίει στα βόρεια σύνορά μας, είναι σαφώς πολιτικοποιείται η αναμέτρηση. Δηλαδή γίνεται πιο βαθιά πολιτική παρά να ασχολείται με τα μίζερα θέματα της καθημερινότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που θα χαρακτηρίσει την εκλογική περίοδο. Νομίζω ότι ο πολίτης οφείλει να αξιολογήσει την υπευθυνότητα, την οριμότητα, τη σωστή στάση, τη στάση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και με βάση αυτό γίνεται μια πολιτική εκλογή. Πιστεύω ότι αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό της προεκλογικής εκστρατείας, της προεκλογικής περίοδου. Το δεύτερο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει σε σχέση με την άνοιξη, την αρχή της άνοιξης, το ΠΑΣΟΚ δείχνει στο τέλος της άνοιξης σημάδια ποιοτικής μεταστροφής. Μετά το συνέδριό του εμφανίζει μια εικόνα ενότητας, σύνθεση των απόψεων. Όλοι έχουν μπει στην κήτη του ποταμού, όπως έλεγα πριν από το συνέδριο, ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Το ΠΑΣΟΚ ενωμένο μπορεί να γίνεται πολλαπλάσια αξιόπιστο στον Έλληνα πολίτη. Τώρα είναι σαφές ότι υπήρχε μια μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία στις παλιότερες φιλοποιητήσεις, η οποία φαίνεται να καλύπτει σε βαθμό, δεν μας αφορούν τόσο πολύ τα ποσοστά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η εικόνα δείχνει ανάκαμψη της αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης, της εικόνας του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά αρχίζουν να γίνονται θετικά για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση μπορεί να προβάλλει το έργο της και άρα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνει η εκλογική μάχη να είναι πιο ευνοϊκές. Φαντάζομαι και όπως και οι διάφοροι πολιτικοί αναλυτές λένε μέχρι τώρα ότι αυτή η ανάκαμψη, η οποία είναι αρκετά σημαντική από τις 11 μονάδες που ξεκινήσαμε αυτή τη στιγμή, λένε οι δημοσκοπήσεις ότι η διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων έχει πέσει στις 5, θα είναι άμεση συνδεδεμένη και με την ανυπαρξία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών σε συνδυασμό με τη στάση, όπως προαναφέρατε, της χώρας μας. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή, ή αν έχετε εσείς ως κόμμα στο μυαλό σας, να ξεκινήσετε κάποιες διαδικασίες να πείσετε και τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς εταίρους να ακολουθήσουν τη στάση της χώρας μας, η οποία είναι θετική? Καταρχήν, για να πω να κάνω ένα σχόλιο στην αρχική σας παρατήρηση, δεν πιστεύω ότι η διαφορά είναι στις 5 μονάδες, είναι ίσως αρκετά μικρότερη ήδη. Σημασία, γιατί υπάρχουν διαφορετικές φιλομετρήσεις από εδώ και από εκεί. Σημασία έχει τάση όμως. Και η τάση είναι ότι οι ευρωεκλογές αρχίζουν να γίνονται ντέρμπι και όταν οι εκλογές αρχίζουν να γίνονται ντέρμπι,
Τα ντέρμπι συνήθως θα κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Και η καλύτερη ομάδα και στα στελέχη και στο σύνολο και στην πρόταση και στην άποψη και στη θέση έχει το ποσό. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση που έχει σχέση με την κομματική κινητοποίηση αλλά και την κυβερνητική στο ευρωπαϊκό χώρο, γίνονται συστηματικές και συνεχείς προσπάθειες. Οι πρωτοβουλίες είναι πολύ σαφείς, παίρνονται. Όταν θα κρίνουμε κατάλληλο θα πάμε και ταξίδια στα κόμματα αυτά. Τώρα που κατασταλάζει, όχι δεν τελειώσαν οι βομβαρδισμοί, αλλά κατασταλάζει η άποψη και φαίνεται το πρόβλημα στο μέγεθος τους, εμείς αυτό που λέγαμε συνεχώς και δεν το καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι είναι το μέγεθος του προβλήματος. Τι σημαίνει να ανάψει μια φωτιά στη Βαλκανική ή να ξεκινήσει μια εποχή μειονοτήτων που θα σφυρίξει τα σύνορα. Και αυτό δεν το καταλαβαίναν ίσως, νομίζαν ότι οι βομβαρδισμοί είναι μια τιμωρία του Μιλόσεβιτς, κάτι τέτοιο. Τελικά αρχίζουν τον τελευταίο καιρό και η δυτική κοινή γνώμη να μεταστρέφεται και οι ηγεσίες των προοδευτικών κομμάτων να παίρνουν αποστάσεις και να συζητάνε πια τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό το κακό. Το ότι απομακρύνονται οι χερσαίες επιχειρήσεις είναι κάτι πολύ θετικό. Το ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες για κάποιες προτάσεις, μια πλατφόρμα για συζήτηση, έστω και από τις 8 πλουσιότερες χώρες του κόσμου και το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι πολύ θετικό. Νομίζω λοιπόν ότι ανοίγει ένα παράθυρο στην ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτό το τρελοκομείο, ας πούμε, να λειτουργεί και αυτός ο παραλογισμός. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια βασική θέση την οποία υποστήριζε από την αρχή η Ελλάδα και η κυβέρνηση. Και είναι μια θέση την οποία εξόδεψε πάρα πολύ κόπο, πιστέψτε με, και θυσίες. Έκανε πολλές προκειμένου να φτάσει στο σημείο να προσπαθεί να πείσει γι' αυτό τους συμμάχους μας, ας πούμε. Νομίζω ότι αρχίζει να αποδίδει καρπούς αυτή η προσπάθεια. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα σταματήσουμε τον πόλεμο, έτσι, να μην θεωρηθεί μεγάλο ιδρατισμός ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν μπορεί η Ελλάδα μόνη της. Αλλά είναι σαφές ότι η Ελλάδα εξαντλεί τις δυνατότητές της προς κάθε κατεύθυνση για μια ειρηνική και πολιτική λύση. Κύριε Σκανδαλίδη, ως Θρακιώτισσα, ως κάτοικος μόνιμος της Κομοτηνής, θα ήθελα μια απάντηση από εσάς, από τον γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, σχετικά με όλες αυτές τις φημολογίες, με όλες αυτά τα σενάρια που δυστυχώς ακούγονται και από ανθρώπους που προέρχονται μέσα από το κυβερνών κόμμα, περί σύνδεσης της Τράκης με το Κόσοβο. Είναι κάτι που εμάς μας τρομάζει και μόνο ως ιδέα και το αρνούμαστε κατηγορηματικά και να αποδεχτούμε αλλά και να υιοθετήσουμε αυτή τη θέση. Η Θράκη δεν έχει καμία σχέση με το Κόσοβο και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει Θράκη. Θράκη, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στη Βαλκανική η οποία δεν τρομάζει από μια εποχή μειονοτήτων. Διότι είναι εθνικά η ομοιογενέστερη χώρα σε αντίθεση με την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, τη Ιουγκοσλαβία, την Αλβανία, τη Ρουμανία, ακόμα και την Ουγγαρία. Η Ελλάδα είναι η πιο ομοιογενής εθνικά χώρα. Και είναι σαφές ότι ο πόλεμος στο Κόσοβο ή οποιαδήποτε εξέλιξη στο βαλκανικό πρόβλημα δεν θα καταστήσει την Ελλάδα μέρος του προβλήματος. Και είναι σαφές επίσης ότι η βασική θέληση, γνώμη και απόφαση της κυβέρνησης είναι πρώτα απ' όλα η ασφάλεια της χώρας, η υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και ασφαλώς με κανένα τρόπο δεν έχει καμία σχέση η Θράκη με όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι μια κοινωνική η οποία δεν έχει νόημα. Και είναι και εθνικά επικίνδυνη. Μας ικανοποιεί η απάντησή σας. Ας αφήσουμε μια και ο χρόνος να είναι περιορισμένος τα του πολέμου και ας έρθουμε λίγο σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτές τις ημέρες υπάρχει μια φλοιολογία από τον τύπο, από τα μέσα μαζική ενημέρωση σχετικά με τη συγκρότηση του Ευρωψηφοδελτίου. Υπάρχουν κάποια ονόματα στα οποία έχετε καταλήξει ως κόμμα. Υπάρχει η φημολογία ότι θα ήταν ο κ. Πανδρέου επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου, το ίδιο που βγόταν και για την κυρία Διαμαντοπούλου. Τώρα μιλάνε για τον κύριο Τσάτσο. Τι γίνεται τελικά, πού έχετε καταλήξει? Είναι φανερό ότι η κατάληξη για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου αφορά μια προσωπική απόφαση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σύμφωνα με τα παραδεδεγμένα και τα καταστατικά μας θέσμια είναι θέμα που αφορά την απόφαση του Πρωθυπουργού. Είναι προς τιμήν ότι ο Κώστας Σιμίτης ζήτησε από όλους μας προτάσεις και γραπτές. Μου κάναμε και εγώ του έκανα γραπτές προτάσεις. Όπως επίσης και σε μια συνάντηση που είχε με στελέχη κεντρικά του κινήματος, έτσι που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε μια συζήτηση γι' αυτό. Όμως ο ίδιος δεν έχει διατυπώσει την απόφασή του. Αυτό θα γίνει φαντάζομαι μέσα στις επόμενες μέρες και νομίζω ότι το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ θα είναι ένα ευρωψηφοδέλτιο σοβαρό, υπεύθυνο,
Θα έχει τα χέρια της εργατικής, ας πούμε έτσι, της δουλειάς του και της υπεράσπισης, της δυνατότητας του να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα στην Ευρωβουλή, σε μια κρίσιμη από τα πράγματα Ευρωβουλή. Θα αναδεικνύει και το ΠΑΣΟΚ έτσι ως κίνημα, αλλά και γενικότερα μια συσπήρωση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, αλλά τα ονόματα θα τα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με βάση αυτά τα κριτήρια και θα τα εξαγγείλει μέσα ίσως και στην επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει ταυτόχρονα και το σενάριο των διπλών εκλογών, γεγονός που μας τύχησε αρκετά τις προηγούμενες ημέρες στην οικονομία. Θεωρώ ότι γίνεται μια σπέκουλα χωρίς προηγούμενο και χωρίς σεβασμό απέναντι στην ανάγκη να μην υπάρχει κοινωνική και οικονομική αποσταθεροποίηση της χώρας. Ούτε διπλές εκλογές πρόκειται να γίνουν τον Ιούνιο. Εξάλλου, η προθεσμία σε 5 μέρες εκπνέει. Έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Ούτε διπλές εκλογές γίνονται, ούτε υπάρχει καμιά πολιτική απόφαση να μπούμε στην ΟΝΕ και υπό το πρόσχημα της πολιτικής απόφασης θα κάνουμε υποτίμηση της δραχμής για να κερδοσκοπήσουμε ορισμένοι στο χρηματιστήριο. Πρέπει όλοι οι παράγοντες του τόπου να αντιδρούν απέναντι σε οποιαδήποτε σχέδια κοινωνικής και οικονομικής αποσταθεροποίησης και πολιτικής αποσταθεροποίησης. Η Ελλάδα βαδίζει σταθερά. Θα κάνει τις ευρωεκλογές της, θα ενταχθεί η χώρα στην ΟΝΕ, θα πετύχουμε τους εθνικούς μας στόχους, θα πάμε στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και μετά θα κάνουμε τις εθνικές εκλογές το 2000. Αυτή είναι μια στρατηγική που εγγυάται την πολιτική ομαλότητα και σταθερότητα, εγγυάται τα βήματα τα μετρημένα και αποφασιστικά. Και βέβαια αυτή η μόνιμη υπεύθυνη στρατηγική δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τον λαό. Οποτεδήποτε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές το 2000, έχει εμπιστοσύνη ότι ο λαός θα υπερψηφίσει και θα την παράταξει και θα εμπιστευτεί ξανά τον τιμόνι της χώρας στα χέρια του ΠΑΣΟΚ. Η προεκλογική περίοδος, η πρώτη επίσημη ομιλία σε κόσμο του Πρωθυπουργού του Κώστου Σιμίτη θα γίνει στην Κομωτινή. Σηματοδοτεί κάτι αυτό? Νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που υπονοεί η αίσθηση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, έρχεται στην πρώτη ανοιχτή ομιλία στην πιο ευαίσθητη περιοχή της χώρας. Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλει να στείλει το μήνυμα ως Πρωθυπουργός της ειρήνης, της ασφάλειας και της ακεραιότητας της χώρας, το μήνυμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης στους λαούς των Βαλκανίων, το μήνυμα της ανάπτυξης για την περιοχή. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καθαρό και συμβολίζει ακριβώς από την σχατιά του ελλαδικού χώρου και από αυτή την κρίσιμη περιοχή η παρουσία του Πρωθυπουργού ότι ο αγώνας γίνεται για την Ελλάδα. Επιβεβαιώνει δηλαδή το πρώτο η Ελλάδα. Κάποιοι λένε ότι ξεκινήσατε ιδιαίτερα νωρίς την προεκλογική εξαρετία πιάνοντας τον ύπνο εντός εισαγωγικών τα υπόλοιπα κόμματα. Μια εξαρετία που ξεκίνησε κυρίως μέσα από ραδιοτηλεοπτικά σποτ και θα συνεχιστεί περίπου με ποια βήματα? Νομίζω ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει η προεκλογική μας καμπάνια. Παίρνει πολύ υπόψη της το θέμα της κρίσης στα Βαλκάνια και ρίχνει μεγάλο βάρος σε αυτό και της υπεύθυνης τάσης κυβέρνησης. Και από εκεί και μετά είναι πολύ απλή. Δηλαδή απέναντι στο σλόγγαν της Νέας Δημοκρατίας, νέο ξεκίνημα με τον κύριο Καραμαλή απέναντι στον Κώστα Σιμίτη, η Ελλάδα έχει αλλάζει από άκρο σε άκρο και δεν πρόκειται να ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει πετύχει πολλά βήματα μπροστά και ασφαλώς αυτά πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν. Στα πλαίσια αυτά, η βασική κατεύθυνση είναι από την Ελλάδα προς την Ευρώπη και όχι αντίστροφα. Από τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματά μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα προς την Ευρώπη, προς το μόνο δυνατό δρόμο, τον ευρωπαϊκό δρόμο και ασφαλώς θα αναδείξει και την Ευρώπη που θέλουμε. Αυτή η γραμμή, η εθνικά αποδεκτή γραμμή που έχει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη και με την κρίση της περιοχής, καθιστούν την Ελλάδα ισχυρή και σύγχρονη, ισχυρή στην περιοχή, πολύ ισότιμη μέσα στα ευρωπαϊκά πράγματα και σύγχρονη στον κόσμο των ανοιχτών οριζόντων. Νομίζω ότι αυτό το τρίπτυχο δίνει και το μέτρο της δικής μας, ας πούμε, προεκλογικής εκστρατείας και πιστεύω ότι αυτό θα κλιμακωθεί όχι με ιδιαίτερα πολλά μέσα, θα γίνει με τα αναγκαία μέσα που απαιτούνται προκειμένου ο λαός να καταλάβει ότι θα πάει να ψηφίσει με τα λόγου γνώσεως, ας πούμε, και με πλήρη συνέστηση πολιτικά και όχι συναισθηματικά ή συνθηματολογικά. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω φέρεται υπεύθυνο απέναντι.
Και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε την συζήτηση. Εν ώψη και της έλλειψης του Πρωθυπουργού, θα ήθελα μια γενική τοποθέτηση απέναντι στην περιοχή και απέναντι στις αναγκαιότητες και προτεραιότητες που θέτει σε εσάς προς το κέντρο. Ποια είναι η δική σας στάση που σκοπεύει να κρατήσετε από εδώ και πέρα, απέναντι στα όλα προβλήματα της περιοχής? Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός θα το πει, φαντάζομαι, στην ομιλία του. Η Βόρεια Ελλάδα είναι από τις περιοχές που σηκώνουν το βαρύ φορτίο, το οικονομικό και το περιβαλλοντικό και όλα αυτά, αυτής της ρήξης που γίνεται στα βόρεια σύνορα μας. Και η κυβέρνηση δεν πρέπει να κάνει προεκλογικές εξαγγελίες με την έννοια θα πάρετε τόσα εκατομμύρια και αυτά. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Νομίζω ότι δεν θα ήταν καθαρά προεκλογικά και δεν θα είχαν καμία αξία. Πρέπει όμως να υποδηλώσει την ευαισθησία της αυτό και να λάβει σαφή δέσμευση ότι πολιτικά στα πλαίσια της αξιοποίησης του τρίτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης θα πάρει υπόψη της πολύ σοβαρά και πρόσθετες πολιτικές εξειδικευμένες και κίνητρα και δέσμες μέτρων που θα άρουν τις αρνητικούς παράγοντες που πολλαπλασιάζουν το κόστος για αυτή την περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο Ποιλία που μας φιλοξένησε και ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα ως περιοχή να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Εξάλλου θα είμαστε εδώ το άλλο Σάββατο. Σας ευχαριστούμε.